Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, τι μου κάνετε, πώς είστε, σας καλωσορίζουμε από το κλειστό του ΒΑΟ για μία ακόμα αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της Development League, για την 14η. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Never Again. Παίξει δύσκολο στο 13-1 με μοναδική του σίτα με 20 πόντους, με 95-75 σε ένα παιχνίδι με μεγάλη Ξανδρία κόντρα στους Sonics, λίγες αγωνιστικές προηγουμένως. Στο 8-5 βρίσκονται οι Never Again, οι οποίοι θα διεκδικήσουν απόψε την νίκη σε μια επίσης πολύ Ξανδρή σύνθεση των Respect. Μόλις 5 παίκτες έχουν στη διάθεσή τους, η πεντάδα που βλέπουμε στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Κανένας παίκτης διαθέσιμος στον πάγκο των Τιανόλευκων. Έχουν 4 παίκτες στον πάγκο του Never Again, υπάρχει μια μικρή διακοπή. Never Again, οι οποίοι έχουν δηλώσει και συμμετοχή στην επερχόμενη Evolution League, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εδώ σε λίγων ημερών από σήμερα. Τέλη Φεβρουαρίου. Διαδίδης που είναι καλή ωραία την πάσα σε μια από τις πρώτες επιθέσεις των Respect με στη στρατέτα, δεν κατάφερε να την πάρει ο Χατζάκης. Ο Χατζάκης ο οποίος μας έκανε σε κάποιες δηλώσεις για τον αγώνα. Δεν μπορείτε να βρίσκετε συνεντεύξεις παιχτών πριν από τα παιχνίδια στη σελίδα μας στο Facebook, Βασιτάκης Σαλονίκα League, καθώς και συνεντεύξεις των MVP μετά από τα παιχνίδια. Ο Χατζής, ο Γιώργος, για 3 στα 5 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ο rebound όμως από τον Καλουτσόγλου. Για 3 Καμάρης έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound τώρα από τον Ξένο. Θα ρίξει τη φάση. Δίμη. Συγγιαζής. Στο μακριά είναι άστοχο. Συγγιαζής, κύριε από τον Τίρλα. Κάνει κάποιες τρίπλες, σταματάει η δαστοδόση του Τίρλινας για 3. Είναι άστοχο με τόσο, το Καλιτζόγλου, υπάρχει ένα ακόμα θετικό rebound. Καλιτζόγλου πάρει την μπάλα, ένα fade away. Είναι άστοχο μετά την πάσα από τον Φαρκιτζή, ο οποίος επίσης μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι για τους Never Again. Μας είναι πάσα που θα κρατήσει ο Χαρζάκης. Ρίδας πίσω του, Διαζίδης δεν θα καταφέρει να σκοράρει σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο. Γωνία η πάσα σου για 3. Είναι άστοχο ο Δίτρας, δεν θα έρθει ούτε τώρα η πρώτη πόντα στο παιχνίδι. Στη πάσα από το Δίτρα. Ο Μάρας πάει ένα με δύο παίκτες, θα χάσει, θα κρατήσει. Διπλή τρίπλα, έχουμε την πρώτη παράβαση στο παιχνίδι. Τελικά, Άλεξ, την απόφαση. 14 δευτερόλεπτα. Συγγνώμαυρος. Μάρας. Μάρας για 2. Είναι άστοχος ο κοντάς του Κυριαζίδ απέναντί του. Υπάρχει ένα ακόμα θετικό rebound από τον Καλιτσόγλου. Πολλά θετικά rebound στα πρώτα 2,5 περίπου λεπτά. Για το Never Again. Γιώργος, καλό passing game. Πάει μέχρι μέσα να κοπεί από τον Βρίζα. Καλιτσόγλου. Είναι ακόμα θετικό rebound. Δεν έχει ούτε τώρα το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Μέσα για 3 και για 2. Είναι άστοχος και αυτός, θα χτυπήσει το rebound. Πάμε λίγο φωναξί κάπου εδώ τον πάγκο του Never Again, θέλοντας να εμψυχώσει την ομάδα του. Καμάρας. Καμάρας, 10 δευτερόλεπτα. Θα χτυπήσει ένα jump shoot, είναι άστοχος και αυτός. Υπάρχει ένα ακόμα φυσικό rebound από τον Καλιτσόγλου, ο οποίος θα πέσει κάτω και θα κρατήσει. Θα βγάλει μπάσκετ τον Καμάρα. Jump shoot στα 5 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Μάχη για το θετικό rebound, θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή ο Τσαρκουτζής. Καλιτσόγλου, η Τίρλας κυριαρχούς είναι απέναντι για τα είναι βαρετή με στιγμή. Πάρα πολλά θετικά rebound, πάει μέχρι μέσα ο Τίρλας, ούτε αυτός θα πέσει την μπάλα στο καλάθι εύκολα. Έχουμε 3,5 λεπτά στο παιχνίδι χωρίς πόντους. Διαδίδης, πάει για το post. Post τελικά είναι άστοχος. Ο ίδιος το θετικό rebound δεν θα καταφέρει, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έχει ελεύθερος στη γωνία ο Γρήγορος, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Είναι μόνο στο μέχρι μέσα ο Κυριαζίδης, ενδεχομένως θα ήθελε να... με
δεχθεί και κάποιο φάουλ της Γιώτης. Ένα σου για τρεις, Χατζάκης από τη γωνία είναι άσχος. Θα βγάλει την μπάλα εκτός. Ο Γιώτης τελικά, ο οποίος σήκωσε την θέση του, δημιουργήσε την μπάλα με τον Φελμιτή, ο οποίος τώρα θα επαναφέρει τα βάρα. Χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής είναι Ραγγέλ και αναγκαστικά οι respect, οι οποίοι θα τα αναπάρουμε. Έχουν μόλις 5 παίκτες για τους που τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς. Τίτλας. Κρυπτόγλου, θα χάσει τελικά την μπάλα, καλή άμυνα από Χατζάκη, 2-1-2-1. Χατζάκης, καυτή πάσα ωραία, θα πάρει, είναι άσχος, θα την πάσα από τον Τζένο. Γωνία ο Καμάρας, συμπιατρής, βαίνεται στο σωμένο χέρι του Γρίδα, είναι άστοχος. 4,5 λεπτά πλέον. Χωρίς πόντο. Γρίδας, ένα jump shoot, θα δικαιωθεί, τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόδι, το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Βρέθηκαν πάνω από 4,5 αγωνιστικά λεπτά, 2-0. Η Τίρλα. Το παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο παρά τα πολλά φυσικά rebound. Τα πάμπολα μάλλον με φυσικά rebound των Ευραγγέν. Στην διατρής του Γιώργος είναι άστοχος. Γιώργος ο οποίος ξάσισε το τρίποντο στο προηγούμενο warm-up πριν το παιχνίδι. Βρήκε ελεύθερος η διατρής. Ο Γιώργος είναι άστοχος, δεν θα καταφέρει να πετύχει και το πρώτο τρίποντο του παιχνιδιού. Θα κάνει το σκόρ πάνω τον Κυριαζή. Το jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει και αμυντικό rebound. Θα τις δύο πίσω, θα χάσει την μπάλα. Θα τζάκι φάει ταχύτατα μέχρι μέσα στο μετρούζο το καλάθι, αν έμπαινε στο παραμεθυρέ. Θα τρίσει το... τις πρώτες βολές στο παιχνίδι. Κάποιοι από τους παίκτες ενώ έχει στο χειριστήριο ο Χατζάκης ήταν αρκετή ώρα πριν από το παιχνίδι στο γήπεδο. Παρακολούθησαν έναν αγώνα βόλεϊ μεταξύ της ομάδας του Βάου και του Χρόνου σε πολύ ψηλό τέμπο, οπότε ενδεχομένως να είναι λίγο πιο low temp το παιχνίδι και για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο. Καμάρας. Καμάρας με τη μέσα. Είναι εύστοχος. Θα έρθει η πρώτη πόντι και για τους Never Again. 3-2. Εξαιρετικά χαμηλό το σκορ. Τζίμι. Θα κατεβάσει την μπάλα. Τζένος. Πάει το stream. Κάντε αλλαγές στον αρκετό τους Never Again. Τζένος είναι άστοχος. Airball στο αυτό το jump shoot από τον τελευταίο βολό που επιχείρησε. Ο Τίλας θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Τζένο, θα συγκρατήσει και πάει μέχρι μέσα, θα καρφώσει, όχι! Ο Γρίδας θα χάσει την μπάλα. Αν κάρφωνε την μπάλα θα έλεγε για στο top 10 τι μου κάνεις. Μπορεί και top 5. Σε τη λίστα θα βγαίνει ένα πεκτάχρονικά διαστήματα στη σελίδα μας στο YouTube. Για το Basket Action Olympic League. Και τα άλλα παραδείγματα του μπασκετάκι φυσικά. Καμάρας, θα συγκρατήσει σου για 3 στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Γιατί στο rebound δεν θέλει να καταλάβει την επίθεση. Χρυσή από 2 έχει σταματήσει τελικά. Ωραία πάσα! Για το ανάποδο λέει αυτή έκανε ο Χατζάκης. Πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Δύο φωνάζει για δύο φίλους να έρθουν πάνω, ενδεχομένως πράγματι αυτό συμβαίνει, Καμάρας και Σαντζίδης έρχονται πάνω, στο διάτρης είναι άστοχος. Χατζάκης το rebound, δεν του χάρισε μία πάσα ενδεχομένως, άξια για να μπει στα highlights, στα top 10. Ωραία πάσα, μία ακόμα του Κυριαζή, no looks καστή, ξέρετε ότι θα πάρει το foul. Καμάρας έχει φτιάξει το καλάθι, θα πάει μέχρι μέσα τελικά, θα χάσει την μπάλα από τον Κυριαζή, από τον Τζίμι διορθώνω, πίσω και τους βοήθειες, ο γνώσεις το πλέξιμο, ο Γρίδας. Γιατί ήταν ο βασικός παίκτης που τον κάλυπτε. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή ο Ξένος. Δεν έσπρωξε όξι χέρια στην παίκτη του. Thank you.
Υπάρχει time out στο παιχνίδι. Βλέπουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 2-12, 2-17, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Βάο. Μετά το time out. Ευχαριστούμε για τις Νευρογένειες που κάλεσαν το time out. Για 3 είναι εύκολο ο Καμάρας. 5-5. 2 λεπτά από το τέλος. Τίμη. Για 3 είναι άστοχος ο Σαντάκης, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ζένο. Βγάλει στον Βρύδα μια μακρινή, μια ψιλοκρεμαστή πάσα στο για 3. Κρίδα στην μπάλα μπήκε και βγήκε, υπάρχει επιθετικό rebound. Μάρας. Μάρας ωραία, θα πάρει ο Σαντάκης, είναι άστοχος. Την πλάγια πάσα που έλαβε. Ναι, από την κοιτάδα θα δώσει και ο Σπυρόπουλος. Δεν θα έρθει άλλη δύο πόντι. Ο Τίρλας οργανώνει το αμυντικό σύστημα της ομάδας του. Μάρος μέχρι μέσα, ανάποδο λέει Άπ, είναι εύστοχος και αυτός. Και πάλι στο ανάποδο λέει Άπ, όπως και ο Χατζάκης προηγουμένως. 5-4 πόντι του Καμάρα, ένα τρίποντο και τώρα στο ανάποδο λέει Άπ. Μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Κυριαζής. Κυριαζής και Καμάρας θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον match-up. Θα μπορούσαμε να δούμε μέσα στις δύο ρακέτες, αλλά μέχρι στιγμής οι δυο τους δεν έχουν αναμετρηθεί μαν-μαν. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κυριαζής. 2-5 πλέον τα επιθετικά rebound για respect και νεύρα και νεύρα φυσικά. Στη δεύτερη 7-7. 48 δευτερόλεπτα στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μάρας. Ο Μάρας πάρει το screen. Θα το δικοποιείται, ωραία πάσα, θα γίνει μια προσπίση, θα κοπεί αλλά με φάουλ. Για δύο βολές και έχει πληρωθεί στον Χατζάκη. Πρώτες βολές για τους Νευραγγέν απόψε. 3-4 έχουν respect. 0-0 προφανώς στους Νευραγγέν. Μέχρι στιγμής. Ζης θα πάρει το χρόνο και είναι άσοχος στην πρώτη. Θα σηκώνει ο Καμάρας. Πάμε rebound φωνάζει ο Τζίμι. Κάποιοι κατρεγάνει στον πάγκο του. Έστωχος, δεύτερη ο Σαρκιντζής. Τα 8, λογικά 30 δευτερόλεπτα. Σαρκιντζής. Βρίδας, μια προσωπική ενέργεια, πάει μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ. Ένα Eurostep που κάλυψε πάρα πολύ τα πέδιο χώρο. Πάει και αυτός στις βολές. 3 από τους 7 πόντους των respect έχουν έρθει από βολές. Οι άλλοι 2 από κοντά. Έχουν στην πρώτη βολή ο Λίδας, 4 στις 5 πλέον. Καλό ποσοστό μέχρι στιγμή των respect γύρω με τον βολό. 9 τρίποντα για 1 στα 8. Μόλις ένα τρίποντα παιχνίδι. Αυτό το... αυτό που πέτυχε ο Καμάρας, ο οποίος μετά την μπάλα. 20 δευτερόλεπτα όλα. Μία φορά στον Τζίμπερ στον πάγκο, ο οποίος αναλαμβάνει και χρόνο και ρόλο coach. Για 3 μαρκαρισμένα είναι άσχημα ο Καμάρας, αν θα περάσει εκτός. Είναι για τους respect. Αυτό το δευτερόλεπτο είναι το τέλος. Για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε, να δούμε κάτι. Τζίμι, 6 δευτερόλεπτα. Κατάξει, ωραία, θα πάρει ξανά ο Τζίμι που συγκρατήσει στο για 3, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μέσα! Buzzer beater! 12-8 στο συν 8. Στο συν 4 διορθώνω. Στο συν 4 respect. Μετά τη συμπλήρωση 10 αγωνιστικών λεπτών επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Βάου. Η έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Πρώτη κατοχή είναι για τους Νευραγγέν.
12-8 το σκορ. Άρασε. Θα συγκροτήσει ο Βίτης. Ένα καμάρα σου για 3. Είναι έστοχος και πάλι. 12-11. Παίκτες και να μην πάρουν την μπάλα φωνάζει στο τίτλο από τον πάγκο. Σου για 3. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Μια μακρινή πάσα δεν θα πάει μέσα στη ρακέτα και ήταν ο Σιρόφυλλος. Πάρει ωραία μέσα στη ρακέτα μετά από μια προσπίση, είναι άστοχος. Θα μπει μέσα με αριστερό, είναι άστοχος ο Ιλιακής. Κάτι ρωτάει για το 24, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο απόψε. Το χρονόμετρο εννοώ. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν μετά από περίπου 4 λεπτά στο Χριστό του Βάο. Και ένα θέμα που αφορούσε το ταμπλό. Το θέμα διευθυντήθηκε, όλα καλά, η παιχνίδι συνεχίζει. Σιρόπουλος, αυτός δεν ήθελε το τρίποδο πριν το σπέκ. Υπάρχει πάρα μέσα, θα γυρίσει το κοπίτης. Νομάλλον έτσι ωραία την του Παπαϊωάννου που έχει περάσει σε έναν μεγιστικό κορυφής. Θα ανακατεύουν την τράπουλα, είναι βραγιέ. Γιαζής. Γιαζής με τη μέσα, θα μετρούσε το καλά θέλετε. Έχει συνοδεί τον Τζιμ αυτή τη φορά. Όχι. Τι λέω. Το Σιρόπουλο, διορθώνω. Άσχημα την πρώτη βολή ο Τζιμιαντής. Έρβουν. Έστω στη δεύτερη σκεφτόμουν λίγο τα plays που βγάζουν οι respect. Σκεφτόμουν τον Τζιμ σε εκείνη τη φάση. Παίκτης να έκανε στα συμπαίκτης, πάω λίγο δύσκολο. Καμάρας, πάρει το screen. Πάρει τη weak side ο Ιωάννου. Ενώ και μέσα είναι άστοχος. Καλύτερος, υπεράσεις. Ξένος. Σιρόπουλος, Ψαλίδας, Ιωάννου. Και από κομπίτι θα έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Όλες οι διαθέσιμες αλλαγές στον Εβερδιά δηλαδή. Καμάρας. Καμάρας. Ωραία πάσα, ανάποδο λίγα από την άστοχος. Ο Σιρόπουλος. Άμυνε στο χωροκυδάει. Λίγο έξω το παρκέ ο Ζητήλας, πάει μέχρι μέσα. Είναι εύστοχος τελικά ο ξένος. Είδατε πως έκανε η Ζαναρή επιτέλους. Με τη σχετική κίνηση του κεφαλιού. 15-11. Σε συν 4 είναι σπέκτης ένα παιχνίδι. Είναι πολύ χαμηλό τέμπο και πολύ χαμηλό σκορ. Κοπίτης. Κοπίτης 10-10, καμάρα. Γύρω στην κορυφή, θα γυρίσει, έχει προσπαθάκι. Καλή άμυνα από αυτόν. Θα γυρίσει, ο καμάρας είναι άστοχος, υπάρχει μάχη. Θα έρθει επιθετικό rebound τελικά. Από τον Ζαλίβα, ο οποίος θα γυρίσει μέσα, είναι άστοχος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τώρα θα καθαρίσει την άμυνα ο Γκρίδας. Ήρθε την Παλαντίνη, δεν την πήρε, παγιέ το coast-to-coast ο Γκρίδας. Ένα μια προσωπική επίθεση για να κάνει κάποιο πάρα πολύ δύσκολο χατζάκι μετά από το δικό της φάουλ. Ενώ πήγε η δουλειά προηγουμένως ο Γκρίδας, έχει πρέπει να γίνει time out ο Τιτίδλας. Γκρίδας, ο Μάρας. Ο Μάρας θα συγκρατήσει. Υπάρχει την μπάλα. Από κάτω που είχε ακινητοποιηθεί. Καλύτερα. Θα γυρίσει, θα μετρούσει το καλάθι, ανέβαινε από τον Μουκοβίτη. Εκτελέσει
βολές που κέρδισε από τον Σένο μετά το time out που έκανε ο Ραναγκίλη, η Never Again. Και πιο συγκεκριμένα ο Τίρλας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του ΒΑΟ. Οι δύο ομάδες θα περάσουν εκ νέου στο παρκέ και φαίνεται και στην κάμερα αυτή τη στιγμή. Έχουμε νέα άφηξη στο κλειστό γήπεδο. Ο Γιώργος Αξάς, ένας εκ των frontmen της ομάδας των Respect, έχει έρθει για να ενισχύσει την frontline της ομάδας του. Συνεπώς 6 παίκτες στη διάθεση των Respect. Στον πάγκο θα κάτσει ο Τιγιαδής. Θα περάσει ο Αξάς στη θέση του. Χαμηλώνει συνεπώς το σχήμα των Respect. Έχω πει πολλές φορές τη λέξη συνεπώς, μου φαίνεται. Συνεπώς θα σταματήσω. Εγώ το φρέσκο μυαλό του, φρέσκα πόδια. Θα μου δείξει τρίπλα. Ξένος ο Διακρής είναι άστοχος, πάσε θετικό rebound από τον ίδιο. Δίνει θα ζητήσει το πάρει, ο Διακρής είναι άστοχος, ο Αξάς πολύ ψηλά είναι ανεπιτυχής τώρα πάρει το θετικό rebound. Γιώργος. Γιώργος καστή πάσα. Ωραία, στον Τζιρόπουλο πάρει το φλέξιο, μπάλα να περάσει εκτός. Γιώργος, στην παραφορά. Κρίς θέλει να αποστάρει ο Κουβίτσης. Καλή άμυνα από τον Κουβίτσης. Καλά από τον Κουβίτσης. 5 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα δεν θα κερδίσει το Παόλο Ψαλίδος. Καλή άμυνα από τον Κουβίτσα. Ξένος. Ξένος, μέχρι μέσα. Βοήθα φώναξε κάποιος. Φώναξε για κάποιος του παίκτη του Αξάς, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Είναι άσχος για 3. Αμυντικό rebound. Από την Σαλίδα, μιλιάζω στο μάτσι τρίπλα. Στον Σαλίδα. Σε τζατρίς από την κορυφή. Είναι άστοχος από κοπή της. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Τώρα υπάρχουν προαναγγελτικές αλλαγές. Στην Ευραγγέν. Στον Τζιτζής. Στον Καλυπτσόβλου. Δίμη. Ξένος. Ξένος πάει μέχρι μέσα. Δίμη. Αξάς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι βρίσκοντας ανοιχτό ελεύθερο διάδρομο. Ανοιχτός μόνο βρίσκοντας και δημιουργώντας λίγο ανοιχτό διάδρομο πριν βρει τον υπόλοιπο ανοιχτό διάδρομο. Γιώργος. Γιώργος, ένα step back στο διατρίσσα, απελευθερώθηκε, είναι εύστοχος! 17-15! Βρείτε παίκτες, φωνάζει. Με πάθος ο Τίτλας. Από τον πάγκο. Λίγο έξω από αυτόν για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Χατζάκη μετά το άστοχο running floater του Αξά. Και πάρα πολύ μαχητικά στην μπάλα ο γκάρ των Respect. Η γωνία φωνάζει ο Τίρλας. Καλυστόβλου. Πάει deflection. Αλλά υπάρχει να κρατήσει ο Τίρλας. Να ράνει floater με τα μπλό. Είναι άσχομος ο Τίρλας. Γύρισε η μπάλα στην μπλήτευση των Νεβραγκέ. Μόνος φώναξε κάποιος του παίκτες, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ! Σε ένα 15 συμβολή. Με άστοχος συμβολή ο Χατζάκης. Rebound το
αυτή ακούστηκε δύο φορές από στόματα των γραμματών. Βγάλει ωραία πάσα μέσα στην ρακέτα ο Κοβίτης. Το Σιτζίκ θα να πάρει ένα jump shoot, είναι άσχημα από τον Καλυψόγλου. Λιόρδος ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μετά από την κυρία το Σιτζίκ θες να πάρει την μπάλα, την προεζόταν λίγο τον Μιλωτών. Σιρόπουλος θα την πάρει. Σιτζίκ τρίχει από τη γωνία του Λιόρδο. Θα πάρει την μπάλα. Είναι μέσα ωραία πάσα στον Σιτζίκ. Ωραία πάσα. Λιόρδο τον Κοβίτη προηγουμένως. Δίνει στην διατρής από τα 7,5 μέτρα, είναι άστοχος. Τζις, φτιάξει τη μακρινή πάσα, θα τη βρει ο Μιλιόρδος. Πάνε στην προσπίση. Η Βάλβη έχει χαζίσει τον ξένο, να αφήσει και λέξει βήματα. Από κάποιον με τον respect. Επαναφορά. Είναι Βεραγέν. Αναλάβει τα χρέη αυτής ο Καλυψόγλου, έχω την εντύπωση. Μετά το time out που έχουμε καλέσει και πάλι είναι Βεραγέν. 3 λεπτά πριν το τέλος, σκόρνε στο 21-15, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο πιστό γήπεδο του ΒΑΟ, 2-2 τα ομαδικά φάουλ για τις δύο ομάδες, 3 λεπτά πριν το τέλος, πράγματι, για το αναφορά ο Βιτζόγλου, ο Λιόρδος θα πάρει, Τζίμι τον επιτηρεί, σημαίνα. Έχει πάρει το σκήνο τον Λιόρδο. Ωραία, ένα ακόμα στον Τζί. Ο Μάρος έχει βγει στη διατρήση, είναι άστοχος, υπάρχει όσος έχει βάλει από την Κυριαζή στο Γρίδα. Ξένος είναι στον πάγκο τώρα για τους respect. Ακόμα time out. Έχουμε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του ΒΑΟ. Δεν έχω ένα ακόμα time out, υπάρχει και με απόσταση 20 δευτερολέπτων αγωνιστικών ακριβώς. Το προηγούμενο πάει μέσα, μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Χατζάκης. Λαμβάνοντας την μπάλα από τον Τζίμι. Προσφέρει πολύ πλούσιο θέμα ο Χατζάκης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πίρλας, ο Λεχμές είναι άστοχος με 4 πάσεις αν δεν κάνω λάθος στο Χατζάκης τελικά. Εξάστοχο. Δίμη είπε πολλές φορές εδώ είμαι πριν πάρει την μπάλα. Πέραν τον Φωναζιό Εκστάσεις και τον Μιλιόρδο. Θα χάσει την μπάλα τελικά από τον Μιλιόρδο. Την βιαζή. Καμάρας. Μέχρι μέσα. Χόρφε έχει κρατήσει τον Τζίμι. Θα μιλά προφανώς. Θα μ' άρεσε την παραφορά. Μέσα στην ρακέτα Παλκον Τζόγλου. Μάρας πάρει την μπάλα και το σκρίνο τον Τελτζή, θα το εκμεταλλευτεί. Θα εκμεταλλευτεί και την μπάλα προφανώς. 10 δευτερόλεπτα του Τελτζή. Ένα ακόμα φάουλ από τον Γρίδα αυτή τη φορά. Και αυτό το φάουλ σηματοδότησε το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι respect χαμηλά. Χωρίς να στείλουν τους αντιπάλους τους στις βολές. Η Τίρλα στην επαναφορά. Ζητάει την μπάλα, θα την πάρει τελικά. Καλυτζόγλου. Η Τίρλα. Η Τίρλα θα κερδίσει ένα ακόμα φορά από τον Αξά. Και θα πάει στις βολές. 108 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Σκορ που μπορούσε να είναι σκορ πρώτη περίοδου, είναι σκορ που έχουμε 108 δευτερόλεπτα πριν τη συγκύρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Γρήγορα. Τζίμι, υπάρχει
Μεγάλη πίεση από την Ευρωγέ. Διασπαστή. Από τους respect. Μια μικρή συνομιλία μεταξύ Γιωβίτ και Τζίλα. Σε αμυγός έντονο ύφος, αλλά καλά όπως φαίνεται. Δύο βολές. Άστρος στη δεύτερη. Είναι πάλι ο suspect μετά από το αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε. Suspect του Δημοκρός. Ρίβας. Ρίβας. Δεν την πάρει, θα την πάρει ο Στρας. Τώρα από τον Τίρλα και πάλι στον Τιζουζή. Πίσω πάρει τον Ριμπάλα. Θα ψάξει το τζάμπ σουτ, είναι άστοχος. Μητρόγλου. Ψάξει το πάρει τον πίσω του Τίρλα. Τιζουζής απέναντι του, πάει μέχρι μέσα του Τίρλας. Για να κερδίσει και τον Χατζάκη, είναι άστοχος. Αξάς. Χατζάκης. Δίνει στο σύν 8. Respect. Σας, ξεχνή την μπάλα. Μια factor πάσα δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Κυριαζής. Αλλά η μπάλα είναι εξέμβια. Θα γυρίσουμε λίγο την μπάλα, φώναξε κάποιος. Καλάθι και φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει αυτό να έχει χρειωθεί. Πράγματι. Είναι μια βολή για τον Χατζάκη, ο οποίος κάνει εξαιρετικό, εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δεν έχω πρόχειρο στη διάθεσή μου μπροστά μου το efficiency, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Χατζάκης θα έχει το μεγαλύτερο efficiency στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το λέμε επιφύλαξη βέβαια, όσο πώς είναι άστοχος ο Τιτίτλας. Δηλαδή πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Έχει επιθετικό rebound, μάχη από τον Γρίδα, δεν θα καταφέρει. Γίνεται ακόμα να κάνει το φάουλ τον Καμάρα. Καμάρας, 30 δευτερόλεπτα είναι το τέλος. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι εύστοχος, 26-18. Η φορά δεν θα κρατήσει η δυσίδα, διαφορά δεν θα κρατήσει πολύ, σε respect. 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους respect τώρα. Αντάκης. Χατζάκης, Κυριαζής. 6 δευτερόλεπτα, σουτ για 3. Είναι εύστοχος! 29-18. Έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά θα κουμπίσει μόλις τώρα την ψηλότερη τιμή της στο 29-18, στο συν 11. Θα πάνε στον πάγκο τους. Η respect για τη συγκλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με πολύ χαμηλό σκορ. Πάμε από 4,5 αγωνιστικά λεπτά για να γίνει το πρώτο καλάθι. Εξακολουθεί να υπάρχει χαμηλό σκορ, χαμηλό τέμπο στο σκοράρισμα. Αναπεριόδους έχει ζεσταθεί περισσότερο το παιχνίδι. Έχουν τρέξει περισσότερο οι ομάδες, όπως είναι λογικό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού από βαθμολογική σημασία περισσότερο για τους Never Again, καθώς οι respect είτε κερδίσουν είτε χάσουν απόψε θα διατηρήσουν την πρωτιά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο του ΒΑΟ, το σκορ είναι στο 29-18, στο συν 11 βρίσκονται οι respect, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη κατοχή στην έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Never Again έχουν επικρατήσει στον τομέα των επιθετικών rebound, 9-5. Έχουν διεκδικήσει πιο ενεργά μάλιστα αυτά τα rebound.
στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου κατάφεραν να βρουν ρυθμό, respect και να αυξήσουν την ήδη υπάρχουσα υπερτική διαφορά. Τίρλας Καμαράς. Φέρε το screen Καμαράς. Τίρλας. Ανεθυμέσαι ένα running floater στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι άσχος, υπάρχει θετικό rebound, όχι τελικά από το VCG. Μάχη γι' αυτό. Μην πας να συγκρατήσει και γιατί θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πόη σκρέκ ήταν αυτό, δεν το άκουσε κανένα, προχωράμε. 31-18. Καμάρα. Λιόγκο. Λέξιο. Λαξά. Τίτλο στην επαναφορά. Δείξε το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο. Θα πει μπάλα, την διαζείς. Δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει. Ωραίο κλείσιμο, πάμε. Φωνάζει ο Αξάς. Θέλοντας να ενσηκώσει το μάτι του. Και τον κυριαζεί. Πρωτίστως. Και τι λάζει. Πάρει το φάουλ. Προφήσει τον Αντζάκη. Χτυπάσα μέσα στη ρακέτα ανάποδο, λέει απ. Δεν θα το καταφέρει ο Τίτλας. Το βοηθάνε στο κτίο Κρήτας, ωραία. Στην οδηγισμός θα είναι να είναι γεμάτος από τέτοιες. Με την μπάλα μέσα στη ρακέτα θα κοπεί από τον Κυριαζή τον Κουβίτης. Εξάς. Εξάς, τον Κουβίτη στην πλάτη. Συγκρατεί την μπάλα μετά από τρίπλα κατά το πόδια. Χτύπησε αυτό τον Κουβίτη. Ο Ζάκης. Ο Ζάκης, του 3, κάνει μια μικρή βόλτα. Είναι άστοχος. Επίσης το rebound, Καμάρα. Καμάρα έχει τον Γιαζί απέναντί του, στους 3 είναι άσχος ο Καμάρας. Να το ενδιαφέρον ματσά που είχαμε για το πρώτο ημίχρονο. Θα πάω για δύο βολές, θα κερδίσει ο Γιαζής. Γιώργος και Καμάρας στον πάγκο. Παπαϊωάννου και Χειρόπουλος στη θέση τους. Ακολουθούν στη δεύτερη Γιαζής. 33-18, στους 15 πλέον τους παίκτες. Μπάλα φανάζει μια από τον πάγκο. Καλό πάση Τίρλας. Στην τραγέτα θα χάσει τελικά. Ζάκης, ωραία πάσα, τι πήγε να βγάλει πίσω από την πλάτη. Με τον Γρίδα. Μία ακόμα αλλαγή. Στον πάγκο της Αλκιτζής, στη θέση του Ψαλίδας. Ανακατεύουν για μία ακόμα φορά την τράπουλα στο πρώτο τρίλεπτο. Στην τρίτη περίοδο αυτή τη φορά. Καλύτερα, Τίρλας. Μέσα θα κερδίσει το φαουλ για να είμαστε σε δύο παίκτες. Χαμηλά. Για τρεις. Είναι άστοχο, υπάρχει το φαουλ. Και ένα ακόμα σφύριγμα. Εγώ
Σας πήρε την κυρία Ζήση για 3 από την ελεύθερος. Είναι εύκολος ο Αξάς. 36-18. Double score στο ΠΑΟ. Θα βγάλει την μπάλα στην γωνία στους διατρείς. Μαρκαρισμένο τρίποντο από τον Χατζάκη, αμυγός είναι εύστοχος. Σιρόπουλος. Θα κλειστεί, υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα. Άσκος στους δεύτερη βολή ο Αξάς, υπάρχει θετικό rebound. Καλωτοβίδα Συγκιατρής, άλλο το αγόρι μου φωνάξε κάποιος. Αναφερόμενο στη γνωστή φράση του Βασίλη Σκουμπή. Φράση ορόσημο, παιχνίδι ορόσημο για το ελληνικό μπάσκετ. Στη Γαλλία διπλή τρίπλα από τον Μπουκοβίτη. Time out που έχουν καλέσει νέοι παίκτες. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο παιχνίδι μετά το time out. Οι δύο ομάδες εξάντησαν αρκετό από τον χρόνο που είχαν στους πάγκους τους. Indicator είναι το γεγονός ότι μιλάνε ακόμα, επικοινωνούν μεταξύ τους για τα επερχόμενα plays. Αδοχή είναι από την γωνία για τους Νέβερ Αγέν. Συγκεκριμένα για τον Σιρόπουλο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Δεν τίτλα. Jump shoot που είναι άστοχος. Θα τζάξει στο rebound. Δίνει στον πάγκο τώρα για τους παίκτες για ζεις. Για ζεις μέχρι τη μέσα, πήγε να μας τρεις αντιπάλους. Στόχισε, δεξίδιο το κλέψιμο. Αλλά θα χρειαθεί με το φάουλ. Κύπλας στην επαναφορά. Κάποια αιτήματα παικτών στην Νέβερ Αγκέν για διαθλητικό φαουλ. Δόθηκε απλό δεν ήταν. Κύλλας, ωραία σκαστή πάσα. Έχει καταφέρει να αφήσει το καλά τη σταλίδα. Για τρεις airball. Κοντάκης τώρα στο πάγκο. Τη διαζής. Πάει μέχρι μέσα, ωραία, θα ξαναπάρει. Μπροστά. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος ο Σμίγας. Υπάρχει στήριγμα που έχει χρεωθεί τον Τζίμι, ο οποίος αποβιδελάει. Εξαιρετικό φάουλ στο πόσο 4-3 πλέον. Ένα ακόμα έχουν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι τυπικά Never Again. Από Ιωάννου που έχει αλλάξει τον Τσιτσίλα. Γιώργος. Για τρεις, είναι εύστοχος! 36-24. Λιώνει στους 12 η Never Again. Θέλουν να πιέσουν. Ωραία πάσα, πάρα πολύ ψηλά, είναι άστοχος ο Γρίζας. Είναι 7 παίκτες στη διάσκεψη τώρα η Never Again.
9 είχαν προηγούμενα. Γιώργος. Το πάγκο του τουλάχιστον είναι άλλοι δύο. Γιώργος, step back είναι άσχος, παραμπήκε και βγήκε. Θα προδώσει ωραία από τον προσωπικό του τίποτα, τον Τζίμι. Θα πει σπάρτα την μπάλα. Στην αριστερή πτέρυγα. Θα βγάλει ωραία την μπάσα στον ξένο, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άσχος. Γιώργος. Όλο φόραξε κάποιον. Never again. Δεν πήρε όλες επίσης πάνω του Ορσαλίδας. Καλό πας στην Γκέιν. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Κυριαζή. Θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Θα το αρχιντής. Από την πλευρά του speaker, anyways, εύστοχος στην πρώτη βολή. 4 στις 7 πλέον τον Never Again. Εύστοχος στην δεύτερη αφμούλη της ηχείας στο βάο. ASMR φάση. Διαζής για 3, χωρίς να χάσει ιδιαίτερο χρόνο, είναι άσχημος. Λαμβάνοντας στην μακρινή πάσα από τον Τζίμι, άμυνα Φαναζατσάς, ο οποίος έχει φυσικήσει στην περαγέρα του. Γιώργος. Γιώργος Παπαϊωάννου. Παίρνει μέσα, ένα running shoulder, ταχύτατα είναι άσχημος. Σιρόπουλος. Ρίδας, θα συγκρατήσει ο Τζίμι. 2.42 πριν το τέλος. Τρίτης περίοδου. Ξένος, Τραμπσούς είναι εύστοχος. 38-26. Ζήσης έχει κλειστεί από την Κυριακή. Καλή άμυνα από αυτόν. Φάουλ από την Κυριακή τελικά. Η άμυνα στα όρια του φάουλ τελικά ξεπέρασε αυτά τα όρια. Θα στείλει τον Τσαρτζή για δύο βολές στη γραμμή. Η γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως άκουσα προσφάτως, και θα το λέω για τα 50 χρόνια. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Χαρκουτζής. Πάλι απόλυτη ησυχία στο Χριστουγεννικό. Λέει στην προσφυγή ο Νιόρδος. Ίσως ανέβει για να πιέσει τη ζήμη. Θα περάσει τελικά το κέντρο με τα μαξιά για τη σπέκ. Αυτό θέλει να βουστάρει τελικά. Πάει να σε δύο, θα τους κερδίσει. Πήγε απέναντι σε τρίτη, είναι άστοχος. Νιόρδος. Νιόρδος, ένα running floater. Είναι άστοχος ο ίδιος, έχει το rebound. Ωραία πάσα, τι πάσα έβγαλε, θα τη μετατρέψει σε αφήσει ο Σαλίδας. Άλλη μια φάση που έχουμε ρεφαντή σε κίνηση το top 10. Μέγα δευτερόλεπτα. Ρίτα, πάνε να παίξει τρίπλο στον προσωπικό του δίπλα. Θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλά, θα ανέμπαινε. Θα κερδίσει το φόλο από την Τζαλίδα. Κράτημα λέει η ρεφ. Μπίδα στις βολές, 6-4 πλέον τα μαγικά. Άσχημος ο Μπίδας στην πρώτη βολή. Γιάννης πάρει το σκύλο του Ζαρτζή, ένα ακόμα. Γιάννης πάει να του βγάλει ωραία την μπάσα. Θα καταφέρει να κρατήσει ο Ζαρτζής. Ξένος του Τζίμι, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μετρήσει καλά, ξέρω αν έμπαινε. Θα το γράφει και στον
Νιόρδο, αν είδα καλά. Όμως στην άρχη είναι βολέγιο του Τίμη. Διότι 9-29, έρχεται την πρώτη βολή. Αυτός δεύτερη μπάλα μπήκε στο πίκε. Αυτός θα συγκρατήσει την μπάλα στη γωνία. Λίγα φούτια 3. Με 2 ήταν έτσι μόνο με την ρεφ. Πήγε το rebound, φυσικό ένα ακόμα. Πάρε τώρα την μπάλα. Βέιστον φούτια 3 είναι άστοχος. Ήδη δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Βέιστον μία ακόμα προσθήκη για τους respect. Έχει τρέχω λίγο στο επίπεδο. Γιώργος. Καταγνωστός Ιγνάτος. Ο ίδιος επιθετικός rebound. Φέτα Γουίτ θα κοπεί από τον Τζέισον. Θα κάνει τώρα φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη, χωρίς να πάρει ιδιαίτερο χρόνο, 40-29. Εύστοχος και στη δεύτερη, φύγεις και οι δύο. Φύγεις δεν εννοώ ελπετικές, εννοώ ότι μόνο διχτάκι ακούμπησαν. Στο κλέφτο τώρα την Παλαζίνη, η Γιώργη δεν έφτασε μέσα στη ρακέτα και την κυβερνά μαύρα χέρια. Σουτζιά 3, είναι άστοχος ο Αξάς. Τον παράπονο από τον Τίρλα από τον πάγκο. Με το αμυντικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργήσε για τον Εβραγγέν. Δούμε πάση. Σιδόπουλος. Μέσα θα γυρίσει, θα κοπεί. Υπάρχει επιθετικό rebound. Ούτε με το επιθετικό rebound ο Σαλίδης θα καταφέρει να φύγει την πάλη του καλάτη. Ζήνει καθαρή άμυνα, φωνάζει ο Τίρλας. Θέλει να δώσει άλλο φάουλ. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τρίτη περίοδο, Τζέισον. Κάνοντας ένα μπάζερ βίτερ στην πρώτη περίοδο, θα καταφέρει να κάνει στην τρίτη. Αν είχε 1,5 με 2 δευτερόλεπτα παραπάνω, ενδεχομένως θα το έκανε. Αλλά με το αν δεν χτίζει την ιστορία, όπως έχει πει ένας σοφός γνωστός μου, εξτρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου της Μεγεταματρίας. Επιστροφή στο κλειστό του ΒΑΟ για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Λέω ενιαίας συνέχεια της μεταδόσης. Επειδή υπάρχει περίπτωση και παράδοση, δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει έχοντας 10 αγωνιστικά λεπτά μπροστά μας. 10 αγωνιστικά λεπτά στο μπάσκετ είναι αιώνας. Μέσα θα κοπεί την πρώτη επίθεση ο Κοβίδης. Ένα στους 3 είναι έστοχος, παίκτες φωνάζουν οι επίσης παίκτες. Δεν νομίζω είναι έβρα για να έχουν παίξει ποτέ ζώνη. Απόψε. Αυστηρή εμπάσχη παίκτες ζώνη, ούτε είναι παίκτες. Στήλασε ένα ράμι φλόουτερ για να παίρνει στο υπλωμένο χέρι, στο υπλωμένο χέρι του Ατζάκη, του φόρη μπάν και καλάθι. Αυτή η ρακέτα. Ένα από δύο, Αξάς. Πάσα ωραία. Σε ένα οποίος θα γυρίσει απέναντι σε τρεις. Είναι άστοχος. Θα γίνει και το επιθετικό ρυμπάντο θα καταφέρει. Γιώργος. Γιώργος. Ένα jump shoot είναι άστοχος. Σιρόπουλος. Θα το δώσει ωραία. Πάσα στον Γιώργο. Δεν καταφέρει να μην αφήσει το καλάθι. Ριμπάντο από το Χατζάκι. Χαμηλό σχήμα τώρα η respect καθώς γρήγορα στο χειριαζής κάθονται στον πάγκο. Τζέισον. Τζίμι με το φίλ την πάρα με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος, cut and shoot, τρίποντο. 47-31 η διαφορά στους 16. Γιώργος. Γιώργος.
στο jump shoot. Είναι άστοχος, γίνει να τη φώναξε ο Τιτίρλας, δεν το έκανε αυτός. Όλοι από ένα παίκτη, χαρακτηριστικά φωνάζει ο Τιτίρλας. Για το αυτηρόμα του Μαν, σύστημα που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι Βραγγέν. Ο jump shoot λαμβάνεται στην πάση από τον Αξά, είναι άστοχος ο Τζίνι. Πολύ ζωτή ο τόνος, Τζέιτον, μπέρδεψε τον Τζέι. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Τιτίρλας, παίρνει το δικό rebound και καλά στον Σιδόπουλο. Έχει πέσει κάτω ο Τιτίρλας, σε ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε όλα καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Υγεία, σωματική, ψυχική και πνευματική. Με το ύψος στο αγαθό. Οτιδήποτε άλλο έρχεται δεύτερο και πρέπει να έρχεται δεύτερο. Δείχνω. Κατ' πάσα, ο Λίγος. Ένα ακόμα καλάθι. Από το Χατζάκι, ανάμω το lay-up. Γιώργος. Γιώργος θα πάρει το screen. Από το Λόπουλο πάει μέχρι μέσα, είναι έστοχο. Θα πάρω το σωρό. Και εκμεταλλευόμενος αυτό πλήρως. Τζίνι έτσι σταματήσει δίπλα της, κοίταξε το καλάθι. Κοίταξε και το καλάθι, όντως ελεύθερος, αλλά στόχησε στο τρίποντο που πήρε ο Τζέισον. Μέσα της Τίρλας, δεν θα βρίσκει πάνω στο καλάθι, θα πάρει ότι φάουλ. Δεν θα θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Τζίνι, στο 3-3 από εκεί που στόχησε προηγουμένως, είναι άστοχος τώρα airball. Θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή ο Αξάς. Αλλά η μπάλα θα πάει σε πιανόλεπτα χέρια. Πιανόλεπτα που απόψε με μόβι πανέλα στο respect του, γιατί είναι άστοχος. Είναι γιόντος το rebound. Τζις. Για τρεις, γυρίζοντας την άστοχος του Κοβίτη. Δεν είχαμε rebound και πάλι θα κερδίσει το foul από τον Κουβίδη. Κερδίσει ή πάρει, πήγα να πω και μπερδεύτηκα. Ήτανε πολύ μεγάλη αυτή η διαφορά. Μέχρι των δύο λέξεων σίγουρα. Πρώτο foul λοιπόν στην τέταρτη περίοδο, είναι για το Σέντερ Αγγέν. Μάζεται να περάσει από Παϊωάννου, πράγματι τώρα θα περάσει. Στην θέση του Σιρόπουλου. Οι οποίοι ήταν όντες αλλαγές. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Θα με δώσει τον Τιτίρλα, ο οποίος έκανε την αρχή για το κλέφτο. Θα ξαναπάρει τον Περιβάνου. Μιλιόρδος. Μιλιόρδος θα σταματήσει την τρίπλα. Για τρεις. Είναι εύστοχος από τις 45 μοίρες περίπου ο Περιβάνου. 49-38. Ξένος. Τζέισον τώρα, θα παίξει τα πόδια του Βίλου του Ριφαλό, όχι, θα λεποστάρει ο Τζένος. Ξανά Τζέισον, μια προσποίηση, καλό passing game, Χατζάκι στο 3-3, είναι εύστοχος. 52-38. Έχει και 19 από το τέλος, ο Γιώργος. Ποστάρει απέναντι σε δύο παίκτες. Υπάρχουν βήματα. Από την Κοβίτη λαμβάνοντας την πάσα από την κορυφή του Ζαρτιτζή. Τον respect, Jason. Εντάξει, για τρεις από εκεί που έχει σώσει ο προηγουμένος, είναι άστοχος. Rebound, Ταρκιτζής. 92-38. Αυτή deflection θα συγκρατήσει την μπάλα, Χατζάκης και τρέχει. Και όταν θα την καρφώσει, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αφήσει την μπάλα τελικά στο καλάθι, θα καρφώσει. 94-38. Ωραίο κλέφτημα, μπράβο, φωνάζει ο Αξάς, θα κλεφώναξε κιόλας, αλλά συμφωνώ. Μαριάνο, Γιώργος, μισθουτάρι φορές κάποιος από τον
Μπάλα θα περάσει εκτός. Το φορκί για τους respect. Φανταστεί η μπάλα από τον Τζέισον. Τέλος απίστευτη πάσα, συγκρατεί ο Αξάσταρ στην αφήσω καλά, όχι. Πάρα λίγο με τον εαυτό του, Μινιόρδος. Αν έβγαινε αυτή η φάση, ο Steamwork θα μπορούσε και αυτή να μπει στο top 10. Έχω πάθει μαζί με το top 10 απόψε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τσένος. Τσένος για 3. Είναι άστοχος. Rebound. Ο Μπουκοβίτης. Η Τίρλας. Περάσει το τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Στήλας. 10 δευτερόλεπτα. Ενδικίνηση το Μπουκοβίτη να πάει στη γωνία. Πράγματι, πάει 5 δευτερόλεπτα Μινιόρδος. Σουτιά 3, υπό πίεση αντιπάλου. Διάστοχος. Παύλο από τον Σταρτιτή στον Χατζάκη. Τι, α, όχι. Θα πάρει πάνω από Ματσά. Φρίδας. Sidestep για 3 με άστοχο. Δεν κατάφερε να ξεπροφηθεί ολικό στο προσωπικό του δίπολο. Σταλίδα, ο οποίος τον ευκαιρούσε και μετά την προσποίηση που έκανε. Με το sidestep. Δίπλας. Άμυνα καθαρή φωνάς Τζίμι. Αυτή τη φλέξη δεν θα καταφέρει να συγκρίσει ο Χατζάκης. Με μέσα μέσα θα μετρούσε το καλάθι που έμπαινε. Δεν θα έμπαινε. Αν έμπαινε. Από το Μπουκοβίτη. Πράγμα που σημαίνει ότι ο forward των Νέβερα Γκέμς θα εκτελέσει 2 βολές. Και αν ευσυχίζει και στις 2 θα ρίξει μια φορά στις 14. Άστοχο στην πρώτη. Στο πρώτο χρόνο, δεν θα υλοποιηθεί σε πρώτο χρόνο. Έφτιαχο στη δεύτερη, μία στις δύο. Ο Κοβίτης. Δίσο. Έχει πάει μέχρι μέσα ο Αξάς. Γυρίσει και αυτές δύο βολές. Αυτό είναι το πρώτο πολύ ο Άξας, 12 στις 23, για respect. 7 στις 12 είναι πολύ μεγάλη. Τώρα παραμένει στις 15. Αυτό είναι η δεύτερη ο Άξας, 95-39. Τίρλας. Αλλάξει το Παπαϊωάννου. Αλλάξει σφύριμα για βήματα. Στο τη Τίρλα. Δίμη. Ρίδας. Σκέφτηκε για λίγο στο διατρής. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Δεν το πάρει ο Αξάς. Σαν από μηχανής θεός που πάρει το rebound. Μέσα, σάκη πολύ ώρα στον αέρα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος στη διατρίση. Δίνει πάρα πολύ δύσκολο είναι άσχημο. Είναι ακόμα φυσικό rebound. Δείτε τώρα ανανεώθηκε ο χρόνος στη διατρίση. Μετά από δύο airball ένα φαξάκι για τον Τζίμι. Το rebound και ο Βρίδας. Δεν είναι δύο πόδι. Γιώργος. Τίλα στη διατρίση. Είναι άσχημο. Υπάρχει rebound από τον Αξά. Τζίμι. Τζίμι. Πάει μέχρι πίσω ταχύτατα, πάρα πολύ ψηλά. Ο Χατζάκης τρομακτικό άλμα. Ο Πάουλ που έχει κρατήσει τον Σαλίδα. Άφησε να την πρώτη βολή του. Thank you.
84 μία στις 2, 56-39. Στην 17 οι Πισπέκ έχουμε περάσει επισήμως στο crunch time, στο βάο, το τελευταίο δίλεπτο, 1.50 για το τέλος του συγκεκριμένα. Μια ώρα που θα σταματήσει την τρίπλα, θα γίνει με ένα δίπλο. Η βασική πίεση θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Μπουκοβίτη, ο οποίος είχε αστική πίεση από το Χαντζάκι. Δεν θα δω μάτσα που γίνεται αυτή την πίεση. Τζίμι. Χαντζάκης, Ξάς. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Καλύψε πολύ ένα αέριο χώρο, Ξάς. Γιώργος, το βρίζει απέναντί του. Κάτι προτιμεί την μπάλα, θα την κρατήσει ο Τζίμι. Θα να του δώσει την μπάλα. Θα έχουν βήματα. Πάμε στο Μουρίδα. Βρέθηκε λίγο με την μπάλα και υπέπεσε στην παράβαση. 2-4 τα ομαδικά για Respect και Never Again. Με δύο ακόμα να δώσουν οι Respect. Κανένα είναι Never Again. Πάρει ωραία την μπάλα. Να πω το lay up είναι έκτοκος. Σαλίδας. Τζίσον. Τζίμι. Στου διαφτρίσεις από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος, πάει το επιθετικό rebound, θα τα καταφέρει τελικά. Ο Γρήδος πάει μέχρι μέσα, πήγε να αφήσει την πάρα στον πελάχη, είναι άστοχος. Παίρνοντας το rebound, να μέτρησε με τον Τζαλίδα. Αυτό ένα ακόμα rebound, επιθετικό. Θα ψάξει την πάρα για να δούμε στα 5 δευτερόλεπτα. Μέσα πάει να ψάξει τελικά την μπάλα. Να την βρει στον Τζέισον, δεν θα καταφέρει. Μιλιόρδος, σε 25 δευτερόλεπτα. Γυρίσει, πάρει την μπάλα. Πάλι είναι άστοχος. Γρήγορα, τελευταίο 10 δευτερόλεπτο. 10 δευτερόλεπτο, οκ, okay, ωραίος. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί η επίθεση. Το πάνω ενδεχόμενο ακολουθώ την μπάλα. Ήθελα να κάνω κάποιο μακρινό σουτ. Τέλος σκορ τελικά. Το τελικό σκορ στο παιχνίδι μετά από 40 αγωνιστικά λεπτά είναι στο 56-43, στο συν 13 η Respect, σε ένα παιχνίδι που είχε χαμηλό σκορ από την αρχή. Και μέχρι το τέλος σε γενικές γραμμές, η Respect θα ολοκληρώσουν τις 14 αγωνιστικές της regular season, έχοντας ήδη μόλις μία φορά. Στο 8-6 θα προχωρήσουν οι Never Again, οι πάντοτε μαχητικοί Never Again, οι οποίοι έχουν κάνει επίσης μία πολύ καλή σεζόν, έχοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα, ups and downs όπως λέγανε και στο χωριό μου. Τα play-offs αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε όλες τις κατηγορίες στο Μαξιμά Θεσσαλονίκα League. Τρέχουμε με κάποια άλλη αναμέτρηση, καθώς η συγκεκριμένη μετάδοση φτάνει στο τέλος της, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικοακουστικό υλικό. Από τη Βιρεώνα, τριαρχία, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από όλο το staff, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.